Τσιρικάς, όταν κάνει την έξοδο στο πέναλτι που γίνεται, είχε ένα κόσμο δευτερολέπτο, δηλαδή ένα μέτρο πιο γρήγορα. Δεν χρειάζεται ένα πέλ. Ο Νικοπολίδης δεν μπορεί το παλικάρι. Εφημερίδα δεν πηδάει, ρε παιδιά. Αφήστε το παραμύθι, πήρα για αυτά. Αυτά τα παιδάκια που βγαίνουν δεν το έχουν παίξει το τόπι. Εγώ έχω παίξει σε 5 επαγγελματικές ομάδες. Είμαι προπονητής σε ακαδημίες, κάνω την τρέλα μου. Δεν θέλω να βγω, δεν θέλω να κάνω κακό. Τον σέβομαι, τον αγαπάω. Χρήμα, δόξα, τα έχει όλα. Έλα, Νικοπολίδη, είσαι πάλι καλά. Βάλ τα γκολ 12 και άμα ξαναπέξει πάλι, τρίψε με. Ευθύνεσαι και για τα 12. Και για τα 12 και για τις Ευρώπες και για όλα. Αλλά έχει. Είπατε, ο Νικοπολίδης είναι 5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Έχει πιάσει κι άλλα, παιδιά. Εντάξει, τώρα, τι σκάλωμα είναι αυτό τώρα. Τι ισοπαίδωμα να δω. Γιατί, δηλαδή, τι. Τερματοφύλακα, θα πάει και κάποια. Δεν μου λες. Και να σου πω και κάτι άλλο. Θέλω να σου το πω κι αλλιώς. Ο άνθρωπος, σαν Νικοπολίδης, δεν ήθελε να σταματήσει φέτος. Γιατί δεν σταμάτησε. Γιατί είχε άλλα. Όχι, άμα μιλάμε μαζί. Έλα να με βρει, άμα μιλάμε μαζί. Να σου πω γιατί σταμάτησε. Δηλαδή δεν είναι άδικη τέτοια επίθεση στον Νικοπολίδη. Άλλο, τι έχει μεγαλώσει, το πάμε και εμείς από εδώ να παίρνουν σειρά και οι επόμενοι. Προς Θεού. Αλλά και ο ίδιος. Και τέλος από εδώ, φίλε. Ορίστε. Κάποτε τελειώνει και φεύγεις. Βρε, ο άνθρωπος ήθελε να σταματήσει φέτος, το ξαναλέμε. Έγκυρα. Ναι, το ήξερες ότι ήθελε να σταματήσει. Βρε, άμα είναι ας έρθει εκεί στα καμίνια, δηλαδή ας έρθει να μιλήσουμε. Τι το πω, δηλαδή ήθελε άνθρωπο να σταματήσει. Δηλαδή είναι γνωστό αυτό, δηλαδή στις τάξεις των Ολυμπιακών είναι γνωστό. Ο πρώτος που έγραφε για τερματοφύλακα λοιπόν, έτσι, αφού έπεσε η γραμμή, είμαι εγώ εδώ και 5 μήνες. Αλλά από τη στιγμή που τελειώνουν μεταγραφές, σταματάς να μιλάς για τις ελλείψεις της ομάδος. Όταν δίνεις μάχες, δεν μιλάς για αυτό που έπρεπε να γίνει το καλοκαίρι. Δεν έγινε. Συνεχίζουμε όπως είμαστε. Το Δεκέμβρη είναι άλλη μεταγραφική περίοδος. Ήθελε το Νικοπολίδη στο καλοκαίρι να σταματήσει. Πιέστηκε από τον Ολυμπιακό να συνεχίσει γιατί δεν υπήρχε προοπτική για τερματοφύλακα από την παλιότερη διοίκηση. Και στη νέα διοίκηση δεν υπήρχε, πώς το λένε, πολύ και τέλεια. Λόγω Βαλβέρδε κτλ. Για τη θέση του τερματοφύλακα μέχρι το Δεκέμβριο δεν ήταν και τα δύσκολα παιχνίδια από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έμεινε και έξω από την Ευρώπη. Θα τα λέμε κιόλα. Καλησπέρα. Γεια σου, ρε φίλε. Γεια σου, ρε παλικάρια. Καλησπέρα. Τι έκανε, και καλά. Για χαρά. Αύριο το μάθατε τι έγινε να πούμε με το τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Τον επήρανε να πούμε δίχως εξετάσεις στην τροχέα Αθηνών, Είναι τα μέσα που λέμε. Ξέρεις τι μέσο έχει ο άνθρωπος. Αύριο πες του θα πάθει το θάνατο της αλεπούς. Κι ας τους λένε. Δηλαδή, τι να σου πω, ο κόλος του θα στάσει κερασός μου αύριο. Έτσι να τους λες. Πεντάρες που λένε και τριάρες και τεσσάρες. Ας τα λένε αυτά οι πεντάρες, τις πεντάρες και αυτά. Τι να πούνε μωρί παλιολάγι, λαϊαλάγι είναι. Αλλιώς αύριο 3 κολλάκια θα πεταχτούν μέσα εκεί. Και ας τους τα τραγουδάνε. Κλέφτηκα πέρα. Δεν το δείχνει. Μόνο τα ραμπισίρτα αυτή. Νύπτο είστε. Να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει πολλά γκολ ο Ολυμπιακός στο αυριανό παιχνίδι. Γιατί υπάρχει μια προϊστορία. Όποιος βάζει γκολ στον Παναθηναϊκό, μετά είτε φεύγει είτε σταματάει. Κοβάσεβιτς, Νούνιες, Λούα Λούα. Ποιος άλλος, Ντάρμπις, Ιδανικός. Τα παιδιά έχουν πάθει, σου λέει, Μήτρογλου έχει μείνει εκτός εντεκάδος, σου λέει, ποιος βασικός στον Παναθηναϊκό, τον Τρόι Μαρμάγκα. Αυτά είναι του Βαλβέρδε. Κοβάσεβιτς. Για βάλτε, για βάλτε κάτω. Μη στεναχωριέστε, μάγκες, αύριο θα το ρουφήξουνε. Γιατί θέλουν να πάνε στα Κλαρίνα, θα πάρουν αυγό καλό. Αυγό με λάτο πέτους. Γεια σας. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Για βάλ' το κάτω να δεις. Ποιοι έχουν βάλει γκολ στον Ολυμπιακό και τι έχει γίνει μετά στην καριέρα τους. Εκεί. Εκτός έδρας. Και ο Μήτρογλου ήμουν εντός, δεν ήταν του Μήτρογλου. Του Κοβάσεβιτς εντός, δεν ήταν. Εντάξει, ο Μήτρογλου μια χαρά είναι, δεν έχει τίποτα. Όχι, λέω, μην έχασε την θέση του με δεκάδα. Δεν θα τη χάσει. Ο Λούα Λούα πήγε στο... Όταν έπαιζε, στην Κύπρο, ο Νούνιος πήγε στην Τουρκία. Χαμός γίνεται. Καλό είναι να έχουμε ποικιλία. Ο Άντζας σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Να έχουμε ποικιλία, έχουμε. Να έχουμε ποικιλία, μην τα βλέπω να τα δεις.
Θα βάλουμε κανένα δύο γκολ αύριο να πούμε και θα αρχίσει ο Μαρινάκης να πει το καλοκαίρι φεύγει. Εγώ μπορώ να σου πω, ας πούμε, ότι μπορεί να βάλει κανένα τσιρίκο και να μην σταματάει ποτέ. Λες, πάλι να του γυρίσει σε ένα πόδο. Άντομε, άντομε. Καλαπιάλης. Καλαπιάλης δεν χάθηκε. Όχι, αυτό λέω να γίνει. Ναι, να γίνει αυτό λέω. Υπέγραφε τη μία, ξαναυπέγραφε την άλλη. Λοιπόν, τελειώσαμε, δεν ξέρω και αν τελειώσαμε. Έχουμε, πρόβλημα... λεπτό. Έχουμε να πούμε ότι αύριο. Τι με, να σου πω τώρα, εδώ ο Μαρινάκης λέει για να βρέξει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κομμάτι εμείς το κοντρόλ. Λοιπόν, κληρονομικό χαρίσματα είναι αυτά όλα. Αύριο, παιδιά, 4.30 με 5. Σε καταστάσεις και ένα γεια, ρε παιδάκι μου. Να πούμε ένα γεια στους παίκτες μας και να τους υπερτιμήσουμε ότι πόσο θέλουμε να τους υπερτιμήσουμε, βέβαια, είναι πόσο θέλουμε τη νίκη και αυτή τη νίκη. Όπως και τις προηγούμενες και τις επόμενες που θα έρθουν. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Και καλή επιτυχία.